Με φόντο τις δημοτικές εκλογές του 2023, ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Η Καβάλα Μπροστά», Γιάννης Ερυφηλίδης, παρουσίασε το απόγευμα της Δευτέρας 14 Νοεμβρίου στο ισόγειο της καπνοποθήκης Σαρών Τσιμίνο, κοντά στις Καμάρες, την προγραμματική διακήρυξη της κίνησης, τις προτεραιότητες και τις αρχές της, καθώς και τους 121 πολίτες που στηρίζουν την προσπάθεια του Γιάννη Ερυφηλίδη. Ο κ. Ερυφηλίδης μίλησε για μια Καβάλα για όλους και μια κίνηση ανοιχτή σε όλους, με σεβασμό στο έργο των προηγούμενων δημάρχων και με όραμα για την Καβάλα και τους Φιλίππους του μέλλοντος, παρουσιάζοντας δράσεις για ολόκληρο το Δήμο και για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, με προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Εάν χαθεί μία ακόμη πενταετία, τα αποτελέσματα για την Καβάλα θα είναι τραγικά και μη αναστρέψιμα. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα, όχι αυτό που λένε άλλοι, να αλλάξουμε σελίδα. Οι σελίδες του βιβλίου Καβάλα, όπως το ξέραμε, έχουν προπολού εξαντληθεί. Σας καλώ να φτιάξουμε μαζί ένα καινούριο βιβλίο. Μια Καβάλα όπως την οραματιζόμαστε, όπως σας αξίζει σε εμάς και κυρίως στις γενιές των καβαλιωτών που θα ακολουθήσουν. Και τέλος, ένα ακόμη ερώτημα που πολλοί μπορεί να διερωτηθούν. Γιατί επέστρεψα στην Καβάλα πριν από μερικά χρόνια και, εν πάση περιπτώσει, γιατί θέλω να γίνω δήμαρχος. Ξέρετε, όσο και να ταξίδεψα λόγω των σπουδών μου, λόγω της δουλειάς μου, ούτε μια στιγμή δεν ξεχνούσα την πόλη μου. Ό,τι όμορφο έβλεπα, έλεγα, το κατέγραφα και έλεγα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στην Καβάλα μας. Αλλά και ό,τι άσχημο έβλεπα, σκεφτόμουν, αυτό στην Καβάλα δεν πρέπει να γίνει έτσι, γιατί ποτέ δεν εξειδανίκευσα τα ξένα μέρη στα οποία βρισκόμουν.